να θέσω το εξής ερώτημα. Είναι πολυτέλεια ή δικαίωμα η κάθε λαϊκή οικογένεια να έχει ένα σπίτι να μένει, να υπάρχει σταθερή και μόνιμη δουλειά με μισθό που μπορεί να ζήσει, όχι να αποταμιεύσει, να έχει δωρεάν δημόσια υγεία, παιδεία, πρόνοια, αθλητισμό? Μπορεί το καπιταλιστικό σύστημα να τα εξασφαλίσει αυτά τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα? Όχι. Το βιώνουμε αντίθετα, τα πετσοκόβει, εξαθλιώνει λαϊκές μάζες. Μπορεί να προστατέψει τη μικροϊδιοκτησία? Όχι. Γιατί είναι υπέρ της μεγάλης ιδιοκτησίας που θέλει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Είναι υπέρ του καπιταλιστικού κέρδους. Γι' αυτό εμπορευματοποιεί βασικές λαϊκές ανάγκες και φτιάχνει τέτοιους νόμους. Εξάλλου, γι' αυτό υπάρχουν χιλιάδες σπίτια άδεια, άλλα απούλητα και ταυτόχρονα και άστεγοι και άλλοι που απειλούνται με έξωση ή με δημεύσεις και κατασχέσεις. Υπάρχει όμως και η διαπίστωση της Τρόικας και τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λένε ότι το ποσοστό της ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά υψηλό και αποτελεί διαρθρωτικό πρόβλημα που θα πρέπει να λυθεί. Και εργαλεία υπάρχουν, και τα χαράτσια και οι φόροι, μέχρι και η απελευθέρωση των πληστηριασμών που κάνετε σήμερα. Λοιπόν, αυτό εξυπηρετεί το διαρθρωτικό πρόβλημα, και το λέω ειρωνικά, και πάει να λύσει αυτό το νομοσχέδιο. Με αγριότατα μέτρα που θα ξεκινήσουν τη νέα χρονιά σε μια μισή εβδομάδα. Και ποια είναι αυτά? Πρώτον, απελευθέρωση από 1η Γενάρη στους πληστηριασμούς σε όσους δεν έχουν αθρηστικά αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις που βάζετε στο άρθρο 2, ενώ μέχρι σήμερα υπήρχε προστασία τους. Μάλιστα, παρακαλώ, όταν κάποιος παρακαλώ, έχει λίγο ησυχία, παρακαλώ. 1 ή 2 ευρώ πάνω από αυτά τα όρια που βάζετε, τότε έρεται η απαγόρευση του πληστηριασμού. Βγαίνει στο σφυρί. Θεωρούμε λοιπόν ότι εμπέζεται, κοροϊδεύεται, αφού οι όροι και οι προϋποθέσεις προστασίας είναι οι ίδιοι ή και χειρότεροι από τους διακανονισμούς που κάνουν σήμερα οι τράπεζες. Συνεπώς, περαιτέρω προστασία παρέχεται στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο και αυτό έχετε στόχο να προφυλάξετε και κανέναν άλλον. Να μαζευτούν εκβιαστικά με τη δαμόκλια σπάθη του πληστηριασμού ό,τι μπορείτε σε χρήμα για τους τραπεζίτες και αν δεν τα καταφέρετε, τότε συγκεντρώνετε, δημεύετε τις μικροϊδιοκτησίες. Γι' αυτό να αλλάξετε και τον τίτλο του άρθρου 2 και αντί για αναστολή να βάλετε απελευθέρωση ή έναρξη πληστηριασμών, αφού αυτό κάνετε με άλοθη ακριβώς τους όρους και τις προϋποθέσεις. Δεύτερον, ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος ενταχθεί στη ρύθμιση, αν συμβεί μετά από ένα χρονικό διάστημα να βρεθεί στην ανεργία, που σήμερα αυτό είναι πολύ πιθανόν, και δεν πληρώσει για 3 μήνες, έρεται η απαγόρευση του πληστηριασμού, μένει στον αέρα. Τρίτον, όταν πάψει να υπάρχει προστασία πληστηριασμών και δεν καλύπτεται το ύψος του χρέους, συνεχίζεται με τους εγγυητές. Τους βάζετε στο στόχαστρο γιατί έβαλαν την υπογραφή τους σε μια περίοδο που μπορεί να ήταν πριν από 5-6 χρόνια, όταν υπήρχε δουλειά και μισθός και δεν φανταζόντουσαν ότι μπορούσαν να απολυθούν, να χάσουν τη δουλειά τους ή το μαγαζί τους. Και τώρα μπαίνει σε κίνδυνο και το σπίτι τους. Είσαστε ανελέητοι, κυνηγάτε δανειολήπτες και εγγυητές. Τέταρτον, όταν υπάρχουν καθυστερήσεις εξόφλησης οφειλών στο δημόσιο και για 2 μήνες πάει στο 10%, σήμερα είναι 1%, δηλαδή είναι αύξηση 1000%. Αρχίζουν να μπαίνουν νέα, ακόμα πιο επαχθή πρόστιμα από την 1η του Γενάρη του 2014. Ακόμα και οι τοκογλύφοι σας ζηλεύουν.
Αν υπάρχει μάλιστα 12μηνη καθυστέρηση, τότε το πρόστιμο διπλασιάζεται στο 20%, ο τόκος φτάνει στο 8,5% και η προσάυξηση αγγίζει το 28,5%. Σε 4 χρόνια θα χρωστούν 2 χρέη. Ένα το αρχικό και το δεύτερο το πρόστιμο. Αυτό είναι εξωφρενικό. Πέρα από κάθε όριο. Ο Σάιλοκ, ο χρειά μπροστά σας. Πέμπτον, εξοντώνετε και τους αυταπασχολούμενους μικροεπαγγελματίες με βίαιο και άμεσο τρόπο, καθώς τους βάζετε 30% της τελευταίας ενημερότητας ως δόση, όταν οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν ούτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν ούτε την εισφορά τους στον ασφαλιστικό φορέα. Έκτον, κάνετε κατάσχεση χωρίς ούτε καν ατομική ειδοποίηση, ακόμα και σε λογαριασμούς μισθοδοσίας, σύνταξης ή επιδοτήσεων του αγρότη. Αν δεν το πιστεύετε, διαβάστε το άρθρο 7, παράγραφος 7, σημείο 2. Εξάλλου, ακόμα και η Νομοτεχνική Επιτροπή της Βουλής σας κατηγορεί σε αρκετά σημεία του άρθρου 7 ότι θίγεται το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας και ότι είναι αντισυνταγματικό. Το είπε και χτες ο συνάδελφος ο Μπόλαρης, πρώην υπουργός. Δηλαδή, τη δικαστική εξουσία τη γράφεται στα παλιά σας τα παπούτσια. Το ίδιο υπονοεί και στο άρθρο για τους πληστηριασμούς, αφού προϋπόθεση είναι και η λεπτομερής αναγραφή κινήσεων λογαριασμού πάνω από 1.000 ευρώ. Έβδομον, δημιουργείται το Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που το κυριότερο καθήκον και η φροντίδα του είναι να μαζέψει τα χρέη των λαϊκών οικοκυριών για λογαριασμό των τραπεζών του ιδιώτη. Δηλαδή, το δημόσιο αναλαμβάνει το ρόλο άμεσα να προστατεύει το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών και την κερδοφορία τους μέσα από την εξαθλίωση της λαϊκής οικογένειας. Μάλιστα, βάζετε και αρχές του συνεργάσιμου δανειολήπτη και των εύλογων δαπανών διαβίωσης, χωρίς βεβαίως να δίνετε τον ορισμό τους. Ωστόσο, χρησιμοποιείτε τον κώδικα δεοντολογίας τραπεζών για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών, δηλαδή την αρπαγή της λαϊκής περιουσίας, την ονομάζετε κώδικα δεοντολογίας. Έσχος, ήσασταν ελέητη. Όγδον, για να αποφύγετε τα δικαστήρια, παρακαλώ, τα οποία καταφεύγουν και καταχρεωμένα νοικοκυριά, και στην πλειοψηφία τους οι δικαστικές αποφάσεις είναι υπέρ αυτών των οικοκυριών και κατά των τραπεζών, εισάγεται το συνήγορο του καταναλωτή και μάλιστα για το τι θα κάνει, δηλαδή τι διαδικασία μεσολάβησης του καταναλωτή μεταξύ πιστωτών και οφειλωτών, και κάθε λεπτομέρεια θα την ορίσετε με υπουργική απόφαση. Επομένως, ό,τι εμπόδιο υπάρχει, αποφάσεις δηλαδή δικαστηρίων, κοιτάτε από κάθε φραγμό να απαλλαγείτε. Ένατον, δημιουργείτε το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο και τις επενδύσεις ρίσκου. Τις αναλαμβάνει το δημόσιο για να εξασφαλίσετε φθηνό χρήμα στους επιχειρηματίες. Και μετά ρωτάτε και απορείτε πώς δημιουργείτε το δημόσιο χρέος. Μα με τους επιχειρηματίες και τους τραπεζίτες και τους εφοπλιστές να τους ταΐζετε, τσακίζοντας τη ζωή του λαού. Τα ψέματα και οι κοροϊδίες σας δεν έχουν τέλος. Επικαλείστε ότι το κάνετε για ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μα αυτές τις εξοντώνετε. Χτες καταδικάστηκαν 30 αγρότες στην Καρδίτσα για χρέη που δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Τους αρμέγετε με φόρους, με χαράτσια και τους καταδικάζετε. Δέκατο. Είναι προκλητικό, απαράδεκτο και ύποπτο ότι απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη, ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΑΡΚΟ. Σας ρωτήσαμε 3 φορές εχθές στην Επιτροπή. Απάντηση δεν πήραμε. Γιατί το κάνετε αυτό? Δηλαδή,
αν γίνει ένα ξεπούλημα στην κυριολεξία, σε ξεφτιλιστικές τιμές ενός κομματιού της Λάρκο. Δεν θα υπάρχει ευθύνη. Ή αν ξεπουλήσουν ένα κεντρικό κομμάτι και μετά αχρηστεύεται όλο το υπόλοιπο. Δεν θα υπάρχει ευθύνη. Προφανώς αυτό πάτε να προστατέψετε και είναι εξοργιστικά προκλητικό. Ωστόσο, εμφανιζόσαστε φιλές πλαχνοί και δεν θα ζητήσετε επιστροφή πόρων από τους ΟΤΑ όταν τους έχετε μειώσει κατά 60% τους πόρους το τελευταίο τρίχρονο και έχουν καταρρεύσει δομές σε βάρος των δημοτών που φτιάχτηκαν τα 30 τελευταία χρόνια. Και μιλάω για υπηρεσίες σε πρόνοια, σε αθλητισμό, σε πολιτισμό και τώρα απολύεται και προσωπικό. Σε τελευταία ανάλυση και αυτή η ευελιξία για το ΣΑΤΑ που μας είπε χτες ο Υπουργός Εσωτερικών που θα προωθήσει τη διαδικασία για να τελειώσει ο Οδυσσέας, κοροϊδεύεται. Ο Οδυσσέας έχει βρικολακιάσει και όλοι το λένε. Εμείς σας λέμε καθαρά ότι η κυβερνητική πολιτική πρόταση αλλά και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα χρόνο παράταση αβεβαιότητας αφήνει ανοιχτό το δρόμο για πληστηριασμούς λαϊκών νοικοκυριών. Συντηρεί τα διέξοδα και την αγωνία όσων εξαιτίας της φτώχειας και της ανεργίας δεν μπόρεσαν να αποπληρώσουν στεγαστικά δάνεια και έχουν αδυναμία. Εμείς θα καταψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο. Ωστόσο, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Θα καλέσουμε τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα και τις λαϊκές επιτροπές να μην επιτρέψουν να γίνει κανένας πληστηριασμός λαϊκής κατοικίας. Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι αυτό που προτείνουμε. Καταθέσαμε σαν πρόταση νόμου και το καταθέτω στα πρακτικά. Η απαγόρευση των πληστηριασμών για τη λαϊκή κατοικία, τη διαγραφή των χρεών από τους τόκους, τη δραστική περικοπή των δανείων που αναγκάστηκαν να πάρουν τα προηγούμενα χρόνια τα λαϊκά στρώματα για τις ανάγκες τους. Κανένα σπίτι να μην μείνει απροστάτευτο στα νύχια των τραπεζών και της εφορίας. Γιατί τελικά η λαϊκή στέγη είναι δικαίωμα, δεν είναι πολυτέλεια ούτε εμπόρευμα όπως συμβαίνει στο πλαίσιο του σημερινού καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Εμείς σας λέμε ότι εξομοιώνεται και χρησιμοποιείτε τους μπαχτσατζίδες με τα λαϊκά στρώματα για να τους αρπάξετε τη μικροϊδιοκτησία. Ως κυβέρνηση θα μείνετε σαν κυβέρνηση των μαζικών πληστηριασμών. Καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο και σχεδόν όλα του τα άρθρα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Υπουργός ζήτησε να κάνει μια παρέμβαση.